Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τη Δημοτική Σύμβουλο, την Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, την κυρία Μαρία Καζαντζάκη. Κυρία Καζαντζάκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε να εκφράσω τις απόψεις μου. Ξέρετε, για τα δεδομένα της σημερινής εποχής και του νησιού μας, αυτό μπορεί να θεωρηθεί και μια ηρωική πράξη. Λέτε, Το λέω με βεβαιότητα σχετική, διότι ξέρω τα πράγματα στο νησί πώς κινούνται και οι εξουσίες αυτή την περίοδο στη χώρα μας, η οποία βέβαια, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το νησί της Σύρου, παίζουν περίεργα παιχνίδια. Μάλιστα, η ανεξάρτητη δημοσιογραφία ήταν πάντα το ζητούμενο, κυρία Καζαντζάκη, πιστέψτε με. Θέλω να πιστεύω ότι εξακολουθώ να την υπηρετώ και θέλω να πω ότι επίσης είχαμε συνομιλήσει από άλλο μετερίζει τότε όταν είχε δημιουργηθεί το θέμα με την επικείμενη ακόμη τότε παρέτησή σας από πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Έτσι ακριβώς, και τότε μου είχατε δώσει τη δυνατότητα να εκφράσω ελεύθερα τις απόψεις μου και θεωρώ ότι αυτό σας τιμά και πρέπει να σας ευχαριστήσω. Είναι υποχρέωσή μου. Είναι υποχρέωσή μου και τίποτα περισσότερο. Κυρία Καζαντζάκη, πείτε μας εσείς που γνωρίζετε πολύ καλύτερα από τον καθένα, τι ακριβώς συνέβη και ξαφνικά είχαμε επίσημη ανακοίνωση και μάλιστα από το προσωπικό email του Δημάρχου. Νομίζω ότι μάλλον θα ματαιώσω αρκετές προσδοκίες λέγοντας ότι δεν συνέβη το παραμικρό. Αυτό ακριβώς που περιγράψατε στην έναρξη της συζήτησης του θέματός μας, δηλαδή ό,τι συνέβη από πλευράς διάστασης πολιτικών απόψεων και από πλευράς διάστασης δικών μου προσωπικών πολιτικών ιδεών με αυτές του κυρίου Δημάρχου κυρίως, αυτό συνέβη πριν από 1,5 χρόνο, 16 μήνες ακριβώς. Ναι. Τότε δηλαδή με την αφορμή της ψήφισης του προϋπολογισμού, όπου εκεί υπήρξαν αρκετά προβλήματα στα οποία επιβεβαιώθηκα πλήρως, διότι όσοι είπατε σωστά, ο προϋπολογισμός εκείνος δεν ήταν σωστά καταρτισμένος και γι' αυτό το λόγο η αποκεντρωμένη τον γύρισε πίσω για να τον ξαναψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πράγματα τα οποία και εγώ επεσήμανα και έδινα έμφαση, αλλά φωνηβόντως εν διαιρή μου δυστυχώς, το τότε χρονικό διάστημα. Συνέβη η παρέτησή μου με ό,τι αυτό ακούστηκε και ό,τι αυτό τέλος πάντων συνεπάγεται. Ναι, ναι. Να σας πω ότι δεν ήταν βέβαια, αυτό ήταν η αφορμή, δεν ήταν η αιτία. Η πραγματική αιτία ήταν ότι ο κύριος Δήμαρχος κυρίως, αλλά και κάποια άλλα μέλη της παράταξης, της Σύρος που αξίζουμε, της παράταξής μας και ενήν Δημοτικής Αρχής, είχαν και έχουν αποκλίνει κατά πολύ από τις βασικές αρχές του συνδυασμού μας, αυτά πιστεύω μας και αυτά που υπηρετήσαμε και αυτά που παρουσιάσαμε στο Συριανό λαό και ζητήσαμε την ψήφο του να μας στηρίξει για να τα υλοποιήσουμε. Έχουν αποκλίνει όσον αφορά την πολιτική στρατηγική και την πρακτική τους. Βεβαίως. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορώ θέλετε. Να σας πω, ναι, δηλαδή, ακριβώς. Μπορώ να σας πω ένα ότι παράδειγμα. Εάν πάρετε το πρόγραμμα του συνδυασμού μας, αυτά τα οποία υπηρετούσαμε και εγγράφως είχαμε διανύμει στον κόσμο για να ζητήσουμε τη στήριξή του προς υλοποίησή τους, μπορώ να σας πω ότι το μεγαλύτερο μέρος δεν υλοποιείται. Να ξεκινήσω από τα πιο απλά, έτσι επιγραμματικά και ό,τι μου έρχεται στο μυαλό να σας πω. Είχαμε πει ότι θα τηρήσουμε μια διαφάνεια όσον αφορά τις απευθείας αναθέσεις και τους διαγωνισμούς, ότι θα υπάρξει ένα μητρό όλων των επιχειρήσεων αναενότητα, τις οποίες θα δίνουμε τη δυνατότητα να λαμβάνουν περιοδικά, χώρα, είτε σε όπως υποχρεούνται οι Δήμοι, τώρα πια, ειδικά τώρα πια, ναι. Έχει ψηφιστεί και ο σχετικός νόμος, περιμένουμε την εφαρμοστική εγκύκλιο εδώ και καιρό για να μπορέσει να εφαρμοστεί. Ναι, ναι. Αλλά ούτως ή άλλως υπήρχε και αυτό ήταν και προεκλογική μας δέσμευση απέναντι στους Συριανούς. Μπορώ να σας πω, ίσως το έχετε δει και όλα στα μέσα εκεί που τα υπηρετείτε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα δικτύωσης, ότι εδώ στη Σύρο γίνεται της ανάθεσης το πάρτι. Ναι. Το λέω έτσι με πολύ γλαφυρό τρόπο, διότι έτσι ακριβώς γίνεται. Απευθείας ανάθεση κάθε μέρα, από μικρά έως και μεγαλύτερα ποσά, σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, σε συγκεκριμένους επαγγελματίες, με κριτήρια τα οποία δεν είναι αντικειμενικά. Ναι. Είναι η λεγόμενη ημέτερη, όπως θα πει ο κόσμος ο απλός. Έτσι θα πει ο κόσμος ο απλός και έτσι αποδεικνύεται. Επίσης να σας πω ότι δεν γίνεται ορθή κατανομή
των χρημάτων που διαθέτει ο Δήμος Ήρου Ερμούπολης δια του προϋπολογισμού του, κατά τη δική μου άποψη αλλά και πολλών Συριανών, με τους οποίους είμαι σε άμεση επαφή, διότι ξέρετε, είχα την τιμή ο κόσμος να με εκλέξει και πρώτη Δημοτική Σύμβουλο. Δεν είναι τυχαίο ότι είσαστε, τοποθετηθήκατε και ψηφιστήκατε διπλά ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στην αρχή της περίοδου. Ναι, αλλά κατά κύριο λόγο η μεγάλη τιμή ήταν αυτή που μου έδωσε ο Συριανός κόσμος. Βλέποντας την πορεία που μέχρι τότε είχα διαγράψει και θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να ενθαρρύνει και να ενισχύσει τις πολιτικές που ακολουθούσα και ακολουθώ και στις οποίες είμαι απολύτως πιστή και δεν αποκλίνω στο παραμικρό και ούτε πρόκειται να αποκλίνω. Ο απόϊχος αυτού του κόσμου, κυρία Καζαντζάκη, θα με, νομίζω ενδιαφέρει τον καθένα να μάθει πώς αντιδρά σε αυτές τις κινήσεις είτε του Δημάρχου είτε των μελών της δημοτικής κίνησης. Εννοώ τα περί παρέτησης, τα περί διαγραφής. Η οποία κιόλας θα μας πείτε αν τελικά, γιατί μας είπατε τίποτε στην ουσία δεν έγινε, που υποπτεύομαι ότι εννοείτε πως τυπικά δεν έχετε διαγραφεί. Θα σας πω το εξής. Από την ημέρα κατά την οποία μου ανακοινώθηκε ότι οι συνάδελφοί μου και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της παράταξης της πλειοψηφίας ήθελαν και μου ζήτησαν να παραιτηθώ από τη θέση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, πράγμα και που έπραξα. Mm-hmm. Από εκείνη τη στιγμή και μέχρι αυτές τις ημέρες που διανύουμε, εγώ ακολούθησα την δική μου πολιτική πρακτική, η οποία είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη. Δηλαδή αυτό που με ενδιαφέρει είναι να αναφέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο και να τεκμηριώνω την πολιτική μου άποψη για όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία συζητώνται εκεί. Κάποιες φορές υπήρξε σύγκληση απόψεων με τη Δημοτική Αρχή, κάποιες φορές αρκετές. Υπήρξε και διάσταση απόψεων. Αυτό λοιπόν θεωρώ, ήταν που οδήγησε... Κοιτάξτε, θεωρώ ότι σε ένα θεσμό όπως είναι αυτός του Δημοτικού Συμβουλίου, στον οποίο συμμετέχουμε με εντολή να εκφράζουμε τις απόψεις μας και να ψηφίζουμε αναλόγως, θεωρώ ότι δεν είμαι υποχρεωμένη να ψηφίζω ό,τι μου προτείνεται αν δεν συμφωνώ με αυτό. Αντίθετα, είμαι υποχρεωμένη να ερευνώ, να ελέγχω, να τεκμηριώνω την άποψή μου και να ψηφίζω αναλόγως. Αυτό νομίζω λοιπόν, λέει η δημοκρατία και ο ελεύθερος νους και η ελεύθερη σκέψη, έτσι. Γι' αυτό σας είπα ότι κάποια αυτονόητα ζητήματα πλέον έχουμε καταντήσει να τα θεωρούμε ηρωικές πράξεις, όπως και τη δική σας, να μου δίνετε δικαίωμα να μιλήσω. Από εκεί και πέρα, αυτό ήταν ξεκάθαρο εξ αρχής ότι θα συμβεί. 1,5 χρόνο πριν ενημέρωσα πολύ κατηγορηματικά, δήλωσα σε όλους τους συναδέλφους της Δημοτικής Παράταξης της πλειοψηφίας, ότι εγώ δεν πρόκειται να σωπάσω, για κανένα λόγο το στόμα μου δεν κλείνει και πάντα, μα πάντα, μιλώ τεκμηριωμένα. Οπότε όταν έχω άποψη θα την καταθέτω και ο κόσμος θα την κρίνει. Mm-hmm. Το αποδέχτηκαν τότε, τυπικά μάλλον, γιατί ουσιαστικά ήταν αυτό που τους δημιούργησε και το πρόβλημα στο οποίο, το οποίο έφερε την κατάληξη την οποία συζητάμε, δηλαδή ναι, τη διαγραφή μου. Τη διαγραφή σας, την οποία θα πρέπει να πω ότι πρόσφατα επισημάνατε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν έχει γίνει σύμφωνα με τους τύπους τουλάχιστον. Κοιτάξτε, σύμφωνα με τον νόμο θα πρέπει να υπάρξει μία απόφαση τουλάχιστον των 2/3 των μελών της παράταξης, με ό,τι αυτό σημαίνει. Γιατί εκλεγμένα μέλη της παράταξης δεν είναι μόνο οι δημοτικοί σύμβουλοι, υπάρχουν και τοπικά συμβούλια κτλ. Βεβαίως. Η οποία θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Mm-hmm. Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, λέω εκ των προτέρων ότι εμένα δεν μου έχει κοινοποιηθεί το παραμικρό. Ναι. Έγγραφο. Έγγραφο, μάλιστα. Στο τελευταίο λοιπόν δημοτικό συμβούλιο ανακοίνωσε ο κύριος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου τη διαγραφή μου. Με ποιον τρόπο, αφού ανέγνωσε την ανακοίνωση η οποία είδε και το φως της δημοσιότητας, ναι, οι 5 αυτές γραμμές τέλος πάντων, οι οποίες λέγανε σύμφωνα με τον νόμο τάδε διαγράφουμε την κυρία Καζαντζάκη. Και ότι ήταν με ομόφωνη απόφαση των δημοτικών συμβούλων μελών της Δημοτικής Παράταξης. Ναι, των δημοτικών συμβούλων ήταν, ας πούμε. Και βασισμένο σε ένα άρθρο πολύ γενικό που λέει για λόγους αντιπαραταξιακής πρακτικής και συμπεριφορών. Ναι, έτσι ακριβώς. Γι' αυτό και ο νόμος ορίζει αιτιολόγηση, η οποία σε 5 γραμμές δεν υπάρχει μεν και δεν είναι δυνατό να υπάρχει. Και αν θέλετε την άποψή μου, αυτό ακριβώς είναι και το πρόβλημα. Υπήρχε μια αντικειμενική δυσκολία στους συναδέλφους της πλειοψηφίας να αιτιολογήσουν να σαφώς. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, αν αιτιολογούσαν σαφώς αυτά που εμένα προφορικά μου ανέφεραν,
Είμαι σίγουρη ότι θα δημιουργούσε αυτό ένταση στον κόσμο της Σύρου, mm-hmm. διότι τα αναφερόμενα περιστατικά της ενδοπαραταξιακής μου κακής συμπεριφοράς, αυτά ανάγονταν, όσα μου αναφέρθηκαν, στο χρόνο του πριν από 1,5 χρόνο. Μάλιστα. Δηλαδή πριν από 1,5 χρόνο θυμώσαμε μαζί σου και τώρα το θυμηθήκαμε να σε διαγράψουμε. Γιατί λέτε ότι έγινε αυτό μετά 1,5 χρόνο, αν ισχύει αυτό έτσι όπως σας το ανέφεραν προφορικά? Ναι, έτσι έγινε ακριβώς. Γιατί μετά 1,5 χρόνο, γιατί? Τι έγινε ξαφνικά? Καταρχήν αυτό που μου ανέφεραν οι συνάδελφοι είναι ότι τους ενοχλούσε η διαφωνία μου σε αρκετά πολιτικά ζητήματα, ναι. και ο τρόπος με τον οποίο αυτή την έθετα υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου και του κόσμου και ψήφιζα κάποιες φορές αντίθετα με τη δική τους πρόταση. Ναι, ναι. Ξεκάθαρο είναι στον οποιονδήποτε ότι τούτο δεν είναι ενδοπαραταξιακή συμπεριφορά, είναι πολιτική άποψη. Βεβαίως. Και αλίμονο, εάν ο κάθε δημοτικός σύμβουλος θα έπρεπε να ψηφίζει ό,τι του λέει ο δήμαρχος για να είναι το καλό παιδί. Ναι. Σε μένα τουλάχιστον αυτό φαίνεται, αν μη τι άλλο, χουντικό, φασιστικό. Ναι. Δεν μπορείς να επιβάλλεις στο δημοτικό σύμβουλο να ψηφίζει αυτό που θες υπό το φόβο της διαγραφής. Απειλές τέτοιου τύπου σε μένα καταλαβαίνετε ότι δεν περνάνε. Το καταλαβαίνω. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο ζήτημα που πιστεύω ναι. ότι τους έφερε στη θέση 1,5 χρόνο μετά να θυμηθούν τη δική μου δήθεν κακή συμπεριφορά, είναι ότι όπως έχω μάθει έχουν αρκετά εσωτερικά προβλήματα, mm-hmm. υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ τους, εντάσεις και συγκρούσεις, mm-hmm. τις οποίες θεωρώ ότι ο κύριος Δήμαρχος θέλησε να καλύψει κάτω από τον μανδύα της εισπύρωσης υπό τη διαγραφή της κακής συμβούλου που σας παρασύρει. Μάλιστα. Μάλιστα. Έχω παρατηρήσει συμπεριφορές συναδέλφων σε δημοτικά συμβούλια που όταν σε κρίσιμα θέματα έρχεται η ώρα να ψηφίσουν βγαίνουν έξω ή χτυπάει το τηλέφωνό τους. Τέλος πάντων με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα φανεί αντίθετος προς την πρόταση προσπαθούν να αποφύγουν να ψηφίσουν υπέρ εκφράζοντας με αυτόν τον αδύναμο τρόπο τη διαφωνία τους σε κάποια σοβαρά θέματα. Μάλιστα. Να ρωτήσω, έτσι κυρία λοιπόν ναι. προσπάθησε να συσπυρώσει θεωρώ. Ναι. Βάζοντας πάλι στη γωνία την Καζαντζάκη που τη θυμήθηκε. Ναι. Κάπως έτσι. Και αφήνοντας ίσως στην άκρη, όπως λέτε, κάποια ενδοπαραταξιακά προβλήματα που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Να ρωτήσω, ήσασταν το κακό παιδί εντός εισαγωγικών και όσον αφορά το ζήτημα του πολεοδομικού. Ναι. Πριν από λίγο διάστημα, είχατε εκφράσει σκληρή κριτική κατά του Δημάρχου και για το θέμα της διαχείρισης όσον αφορά να προχωρήσει ένα προεδρικό διάταγμα και σχέδιο για το σχέδιο πολεοδομικής μελέτης, λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι δεν ρυθμίζει κάποια ζητήματα, αντιθέτως αφήνει έκθετους πάρα πολλούς κοινωνικούς, αν θέλετε, παράγοντες, αλλά και επαγγελματίες, ώστε να υπάρχει ανάπτυξη οικονομική στην Ερμούπολη. Θα θέλατε λίγο να μας πείτε, γιατί νομίζω ότι ήρθε και ο Γενικός Γραμματέας που είχε συμβάλει για να προχωρήσει αυτό το προεδρικό διάταγμα, mm-hmm. για να παραθέσει εκεί και πάλι τις απόψεις του και να συνομιλήσει μαζί σας και να εκφράσετε και εσείς από την πλευρά σας αν είχατε ερωτήματα. Τι έγινε με όλο αυτό? Γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, το πολεοδομικό που δυστυχώς δεν έχουν ακόμη οι πόλεις των νησιών μας. Αυτό είναι μια αλήθεια. Είναι ίσως από τα σημαντικότερα θέματα τα οποία πρέπει να διαχειριστεί ο τόπος εδώ προκειμένου να αναπτυχθεί. Mm. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Ερμούπολης, όπως σας θα ξέρετε, ένα μεγάλο μέρος mm-hmm. της, διέπεται υπό το καθεστώς της επιτήρησης, να το πω έτσι, από το Υπουργείο Πολιτισμού, λόγω του ότι έχει αναγνωριστεί ως ιστορικός τόπος. Mm-hmm. Μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή πολύ σημαντικά ιστορικά κτίρια καταραίουν στην Ερμούπολη, διότι καθυστερούν πάρα πολύ οι διαδικασίες έγκρισης οικοδομικών αδειών, διότι αυτές πρέπει να ελεγχθούν από το Υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου για κάποιο κτίριο να επισκευαστεί ή να διαρρυθμιστεί διαφορετικά. Οπότε με το πέρασμα του χρόνου αυτά καταραίουν και χάνονται. Είναι λοιπόν η γραφειοκρατία και ο τρόπος με τον οποίο ασκεί αυτά τα καθήκοντα το Υπουργείο Πολιτισμού που μας έχουν φέρει σε ένα διέξοδο. Ναι.
Επειδή όμως στην Ερμούπολη δεν υπάρχει ακόμα εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη, και αυτό είναι ένα επιπλέον σοβαρό θέμα, mm-hmm. διότι έχει συνέπεια στον τρόπο με τον οποίο η πόλη αυτή διαχειρίζεται τα υφιστάμενα κτίρια της. Φυσικά. Έχει ξεκινήσει από προηγούμενες δημοτικές αρχές και μάλιστα και προδεκαετίας, μπορώ να σας πω, ίσως και παραπάνω, mm-hmm. μία προσπάθεια να φτιαχτεί αυτό το πολεοδομικό σχέδιο και να εγκριθεί από μία σειρά επιτροπών, όπως είναι το ΚΕΣΥΠΟΘΑ, στη συνέχεια το ΚΕΣΑ, και να φτάσει να ενσωματωθεί αυτή μέσα σε ένα σχέδιο προεδρικού διατάγματος, το οποίο τελικά θα εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας και θα αποτελέσει νόμο του κράτους. Ακριβώς. Και με τον τρόπο αυτόν θα αποκτήσει πλέον η Ερμούπολη πολεοδομικό σχέδιο. Ναι, για να μπορεί να διαχειρίζεται σωστά, έτσι, όλη τη δόμηση έτσι. Και τις χρήσεις γης κλπ. Ναι. Ακούσαμε λοιπόν σε ένα προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο πριν από κάποιους μήνες, τον Απρίλιο αν θυμάμαι καλά, επρόκειτο να γίνει στη Μυτιλήνη η συνεδρίαση της μίας εκ των αρκετών επιτροπών που πρέπει να εγκρίνουν αυτό το πολεοδομικό σχέδιο, το ΚΕΣΥΠΟΘΑ το λεγόμενο, ναι. του οποίου ο πρόεδρος είναι ο κύριος Γιαννέλης. Ναι. Και αποτελείται από διάφορα μέλη κτλ. Ψηφίσαμε λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάει η ομάδα, η τεχνική υπηρεσία και κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι αρμόδιοι, αντιδήμαρχος κλπ, προκειμένου να υποστηρίξουν το πολεοδομικό σχέδιο ενώπιον της επιτροπής αυτής και να ζητήσουν την έγκρισή του. Μάλιστα. Επιστρέφοντας λοιπόν η ομάδα αυτή από τη Μυτιλήνη, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο πανηγυρίζουν όλοι της Δημοτικής Αρχής ότι εγκρίθηκε το σχέδιο της πολεοδομικής μελέτης. Επειδή ο κάθε νοήμων άνθρωπος θα ήθελε να δει τι σημαίνει αυτή η έγκριση και τι εγκρίθηκε τελικά, μετέβαινε στην τεχνική υπηρεσία και με έτσι μου ζήτησαν να μου δοθούν αντίγραφα όλων των εγγράφων που ήρθαν ενώπιον της Επιτροπής. Ναι. Ήρθε λοιπόν στα χέρια μου η πολεοδομική μελέτη, η οποία αποτελείται από τεχνικά στοιχεία, mm-hmm. τα οποία, όπως συμβουλεύτηκα και εγώ ειδικούς αλλά και η ίδια διαπίστωσα, εντάξει, δεν είναι κάτι δηλαδή αρνητικό για το οποίο θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε. Και βέβαια ενώπιον του ΚΕΣΥΠΟΘΑ τέθηκε και το σχέδιο προεδρικού διατάγματος, mm-hmm. το οποίο θα πρέπει μετά μαζί με την πολεοδομική μελέτη, την εμπεριέχει, δηλαδή το προεδρικό διάταγμα έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι τα τεχνικά θέματα του πολεοδομικού σχεδίου και το δεύτερο κομμάτι του αφορά στην νομοθεσία η οποία θα διέπει αυτή την πολεοδομική μελέτη. Ναι. Το δεύτερο σκέλος λοιπόν του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο εισηγήθηκε ο Δήμος προς το ΚΕΣΥΠΟΘΑ, mm-hmm. ο ίδιος πήγε και το κατέθεσε, ανέφερε σε αρκετά σημεία του τον απόλυτο έλεγχο από το Υπουργείο Πολιτισμού και μάλιστα από συγκεκριμένα όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού. Mm-hmm. Ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα ισχύει ο ήδη ψηφισμένος νόμος, αν δεν κάνω λάθος από το 2014, ο οποίος έχει ιδρύσει τοπικές αρχιτεκτονικές επιτροπές, οι οποίες ανά περιοχή της Ελλάδος υφίστανται, ναι. οι οποίες θα μπορούσαν να ελέγξουν τις άδειες που κατατίθενται με ένα πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο γρήγορο τρόπο. Ναι. Και ενώ λοιπόν σε όλη την Ελλάδα ισχύουν αυτές οι επιτροπές, οι κατατόπους, οι αρχιτεκτονικές, ναι. Έτσι, εδώ εμείς εισηγηθήκαμε στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ να μην ισχύσει αυτό για μας, αλλά να ελέγχονται όλες οι άδειες της Ερμούπολης από το Υπουργείο Πολιτισμού κεντρικά και μάλιστα από συγκεκριμένη του υπηρεσία. Ναι, και από μία επιτροπή του, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, ναι. Δεν μπορούμε λοιπόν από τη μία να λέμε ότι θέλουμε να απαγκιστρωθούμε από το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί η γραφειοκρατία και η καθυστέρηση της υπηρεσίας αυτής έχει φέρει την Ερμούπολη στην κατάρρευση, και από την άλλη μόνοι μας να πηγαίνουμε στη Μυτιλήνη και να ζητάμε από το ΚΕΣΥΠΟΘΑ να μας εγκρίνουν την πλήρη εξάρτηση. Να ρωτήσω κάτι, αν τελικά ίσχυε να έχουν το λόγο οι αρχιτεκτονικές επιτροπές όπως και αλλού, θέλω να ρωτήσω το εξής. Και οι αρχιτεκτονικές επιτροπές δεν είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν τα όσα διέπονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, αν το αφορά? Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως, οι προδιαγραφές είναι ξεκάθαρες στον νόμο. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι το ποιος θα πραγματοποιεί τον έλεγχο, ναι. με ποιο τρόπο και σε ποιο χρόνο. Ναι. Το σε ποιο χρόνο το καταλαβαίνετε. Βέβαια. Νομίζω βέβαια. Ότι ο κόσμος καταλαβαίνει και το με ποιον τρόπο. Ναι. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν,
όταν οι εξουσίες αυτού του είδους ή οποιασδήποτε εξουσίες έρχονται περισσότερο κοντά σε συμβούλια ή σε επιτροπές τα οποία είναι λιγομελή ή προσωποκεντρικά, εκεί βρίσκει πάντα έδαφος και διεισδύει μία συμπεριφορά η οποία μπορεί να, είναι, να μην είναι αντικειμενική κάποιες φορές. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν είναι καλό να προσωποποιούμε ή να συγκεντρώνουμε διαρκώς υπηρεσίες και μάλιστα σε θέματα που αφορούν την Ερμούπολη και τη Σύρο, οι οποίες ευρεύουν μακριά. Δηλαδή θα πρέπει τώρα οι φάκελοι εδώ. Αυτό πήγα να πω είναι... και εγώ, ότι έχει να κάνει και με το θέμα του πόσο κοντά είναι αυτές οι υπηρεσίες για να αποφανθούν και άμεσα ή να ελέγξουν πάνω εδώ μιλάμε ότι θα πρέπει, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, αυτό αν εγκριθεί, πρέπει ο κάθε ιδιώτης για το οποιοδήποτε πράγμα, δεν μιλάω μόνο για άδειες επισκευής ή οικοδομής, ναι, για την ταμπέλα που θα βάλεις στο κατάστημά σου, για τα τραπεζοκαθίσματα που θα αναπτύξεις, για το χρώμα που θα βάψεις στο σπίτι σου ή το μαγαζί σου, για την εσωτερική διαρρύθμιση του χώρου, για τα πάντα, καρφίνα να βάλεις στον τοίχο που λέμε. Πρέπει να το πω πλά, αποφανθεί το Υπουργείο Πολιτισμού και οι αρμόδιες πρέπει υπηρεσίες. Πρέπει να φτιάξεις φάκελο με 10.000 έγγραφα μέσα, το οποίο καταλαβαίνετε τι κόστος θα έχει, να το στείλεις στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην κεντρική υπηρεσία των Αθηνών, να παρακαλάσεις, δεν ξέρω τι άλλο να κάνεις για να εγκριθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται, έτσι ώστε κάποια στιγμή στο απότερο μέλλον να μπορέσεις να ανοίξεις το μαγαζί. Κυρία σου, να φτιάξεις το σπίτι. Κυρία Καζαντζάκη, επειδή ο χρόνος μας σιγά σιγά τελειώνει και πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέροντα όσα μας λέτε, γιατί είμαστε και εμείς σε μια τέτοια διαδικασία, με την έννοια ότι δεν έχουμε ολοκληρώσει όλα αυτά τα θέματα και νομίζω ενδιαφέρει και εμάς, ενώ στα άλλα νησιά πάρα πολύ. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο κύριος Γιαννέλης τελικά κλήθηκε και ήρθε εκεί. Και εσείς εκφράσατε και ενώπιον του αυτές τις διαφοροποιήσεις σας. Τι είπε τελικά? Εκεί συμφωνήσαμε όλοι ότι οι παρατηρήσεις τις οποίες είχα εγώ αλλά και ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών, όχι μόνο εγώ, και άλλοι φορείς οι οποίοι σχετίζονται με το εν λόγω θέμα, ότι ήταν πάρα πολύ εύλογες, δίκαιες και σωστές. Και το συμφωνήσαμε όλοι. Όταν σας λέω όλοι, μιλάω και για την... Και ότι θα γινόταν δηλαδή μια τροποποίηση... Τι θα ο κύριος Γιαννέλης λοιπόν είπε ότι το Προεδρικό Διάταγμα δεν το έφτιαξε η δική του υπηρεσία, αλλά ήρθε από το Δήμο σαν μπούσουλας, να το πω έτσι, με τη λέξη που χρησιμοποιήθηκε, και ότι θα μπορούσαμε με ένα δημοτικό συμβούλιο που θα κάνουμε να το τροποποιήσουμε και να το φτιάξουμε σύμφωνα με αυτά που θέλουμε και να το στείλουμε για έγκριση. Μάλιστα. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει αυτό το δημοτικό συμβούλιο. Μάλιστα. Και έχετε κάποιο νέο όσον αφορά αν είναι στις προθέσεις της δημοτικής πλειοψηφίας να το φέρει και να γίνει αυτό? Αυτό δεν το γνωρίζω. Ο κύριος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου υποσχέθηκε στους φορείς που ήταν παρόντες ότι θα το φροντίσει και θα το φέρει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που όλοι συμφωνήσαμε. Μάλιστα. Μένει να δούμε αν θα το πράξει. Μάλιστα. Κυρία Καζαντζάκη, θα πρέπει δυστυχώς να ολοκληρώσουμε. Να είστε βέβαιοι ότι θα μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε και πάλι, γιατί ξέρω ότι τα θέματα στη Σύρο και ειδικά εσείς που τα θέλετε πραγματικά να τα βλέπετε με λεπτομέρεια και να εντρυφείτε σε αυτά. Οπωσδήποτε έχετε να μας δώσετε και πολλά άλλα στοιχεία. Δυστυχώς δεν έχω το χρόνο. Έδωσα το μεγαλύτερο που μπορούσα. Θέλω... Να είστε καλά και σας ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί σας είπα όλα όσα αναφέρατε. Πιστεύω ότι ωφελούν και πάρα πολλά νησιά που μας ακούν όσον αφορά το πολεοδομικό, εννοώ. Και βεβαίως θέλω να δούμε τις εξελίξεις και σε αυτό, αλλά και στο ζήτημα της δικής σας πλέον πορείας, η οποία θέλω να ρωτήσω, θα είναι ανεξάρτητη? Ακούγεται και σας το έχει πει αυτό και η δημοτική πλειοψηφία, ότι ετοιμάζεται και κάποιο δημοτικό σχήμα. Α, ναι, αυτό μου το καταλόγησαν κιόλας. Ναι. Εκείνοι τα ξέρουν καλύτερα από μένα. Επειδή το έχω ακούσει, γι' αυτό το λέω, να μας πείτε εσείς έγκυρα. Αυτό που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε πολύ μακριά ακόμα από επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, είναι ότι θα συνεχίσω να είμαι πιστή στις αρχές μου, θα είμαι απολύτως πιστή σε όσα μου εμπιστεύτηκαν οι Συριανοί και θα συνεχίσω να είμαι ενεργή στα κοινά. Μάλιστα. Αυτό τα λέει όλα. Να σε ευχαριστήσω θερμά και να σε ευχηθώ ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.